Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Είμαστε στη σελίδα 1045 και από το δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο και πέμπτο εδάφιο. Εδάφιο 5, σελίδα 1045, δεύτερη, πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου. Σελίδα 1045 και εδάφιο 5 από το β' κεφάλαιο. Διότι ούτε λόγον κολακίας μεταχειρίστημεν ποτέ καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης ο Θεός. Ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε από άλλων. Και τη δυνάμεν να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού. Αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπει τα εαυτής τέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις ημάς. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, τον κόπον ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι, για να μην επιβαρύνομαι την έξ ημών, εκηρύξαμεν εις εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Σείς είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρεται ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρώμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν τον Θεόν αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχτηκε αυτόν ουχή ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού, ώστις και ενεργείτε μεταξύ ημών των πιστευόντων, διότι εσείς εγίνετε αδελφοί μιμητέ των εκκλησιών του Θεού, ή την εσύν εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού, επειδή και εσείς επάθετε τα αυτά υπό των ιδίων ημών ομοεθνών, καθώς και αυτοί υπό των Ιουδαίων, ή την εσ και τον Κύριον Ιησούν εθανάτωσαν, και τους ιδίους αυτών προφήτας και ημάς εξεδίωξαν, και εις τον Θεόν δεν αρέσκουσιν, και εις πάντα στους ανθρώπους είναι ενάντιοι, εμποδίζοντες ημάς να λαλήσομεν προς τα έθνη, δια να σωθώσει, δια να αναπληρώσωσι τα σαμαρτίας εαυτών πάντοτε. Έφτασε δε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Αλλά εμείς αδελφοί ορφανισθέντες αφημών, προς ολίγων καιρών προσωπικώς ουχή κατά την καρδίαν, εσπουδάσαμεν περισσότερον μετά πολλής επιθυμίας να είδομε το πρόσωπό σας. Δια τούτο ηθελήσαμεν να έρθομεν προς εσάς, εγώ μάλιστα ο Παύλος, και άπαξ και δεις, και εμπόδισεν ημάς ο Σατανάς. Διότι τις η ελπισιμών, ή η χαρά, ή ο Στέφανος καυχήσεως, ή ουχή και εσείς έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν την παρουσία αυτού, διότι εσείς είστε η δόξα ημών και η χαρά ημών. Αμήν. Από την Κόρινθο, λοιπόν, μετά από 1, 2, 3 χρόνια, ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή αυτή προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικίων, μια εκκλησία την οποία πολύ ευλόγησε ο Θεός, όπως διαβάσαμε την περασμένη Πέμπτη, γιατί, αγαπημένα μου αδέλφια, τους εξέλεξε ο Θεός και αυτοί εδέχθησαν την πρόσκληση ο Θεός να τους δώσει το Ευαγγέλιο και αυτοί να το κηρύξουνε με ακρίβεια και επιμέλεια, ακριβώς όσα έλαβαν από τον Θεό, γνωρίζοντες ακριβώς ότι ό,τι έλαβαν από τον Παύλο ήταν από τον Θεό, ήταν ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος ομολογεί και λέγει ότι ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας, διότι των λόγων των οποίων ακούσατε από μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, από μας τους ανθρώπους, εσείς τον δεχθήκατε σαν Λόγο Θεού, καθώς αληθινά είναι, και δεχθέντες αυτόν σαν Λόγο Θεού, καθώς αληθινά είναι, τον πιστεύσατε, και άρχισε ο Λόγος του Θεού να εργάζεται και να ενεργεί ανάμεσά σας με σημεία και τεράστια και μεγαλεία, με διανομές Πνεύματος Αγίου, με διακονίες, με χαρίσματα, αλλά όχι μόνο, και το τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, αλλά το τονίζει πιο πολύ, αγαπημένα μου αδέλφια, σήμερα ο Λόγος του Θεού σε εμάς. Ουχή μόνο γιατί εδέχθητε Αυτόν σαν Λόγο Θεού, γιατί πιστεύσατε Αυτόν σαν Λόγο Θεού, αλλά και γιατί, στο 14 εδάφιο εξηγεί, εσείς γίνατε και μιμητές των εκκλησιών του Θεού, ήτινες είναι εν τη Ιουδαία εν Χριστώ Ιησού. Και εσείς γίνατε
και μιμητές της Εκκλησίας των Ιερουσαλήμων, των εν Ιουδαία. Και δεχθήκατε το κήρυγμά μας σαν Λόγο Θεού, καθώς αληθώς είναι, και επιστέψατε τον Λόγο του Θεού ότι είναι αληθινός, και γίνατε μιμητές της Εκκλησίας των Ιουδαίων. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού ανάμεσά σας ενεργεί θαυμαστά. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν συνέβη μόνο στους Θεσσαλονικείς, που ήταν μια ευλογημένη εκκλησία, ιδιαιτέρως πολύ ευλογημένη εκκλησία, που δεν διστάζει ο Απόστολος Παύλος να λέει, ώστε εξήχησεν ο Λόγος του Κυρίου από σας, όχι μόνο στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, αλλά και σε κάθε τόπο έφτασε η φήμη της προς τον Θεό πίστη σας, ώστε δεν χρειάζεται εμείς να τους πούμε τίποτα για την εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, γιατί όλοι έχουν ακούσει πώς ήλθε ο Απόστολος Παύλος διωγμένος από τους Φιλίππους και τι συνέβη στους Φιλίππους και πώς εμείς τον δεχθήκαμε και πώς εμείς πιστέψαμε στο Λόγο του σαν Λόγο Θεού και ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο σύντροφος του Παύλου, ο Βαρνάβας, ο Σίλας, ο Τιμόθεος, ποιοι είναι αυτοί οι αδελφοί, πώς εργάστηκαν ανάμεσά μας, και όλοι ξέρουν και έχουν ακούσει την ομολογία τους. Και αυτή η ομολογία τους έγινε αιτία να ομολογεί ο Απόστολος Παύλος ότι εξήχησεν το Ευαγγέλιο σε κάθε τόπο, όχι στη Μακεδονία και κάτω στην Αχαΐα και παντού, ώστε εμείς δεν χρειάζεται να αναφερθούμε καθόλου για την εκκλησία τη δική σας, γιατί όλοι ξέρουν μέσα από σας για μας. Και είναι ευγνώμων ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ταλαιπωρήθηκαν οι αδελφοί στη Θεσσαλονίκη, ήρθαν οι Ιουδαίοι και τους δημιούργησαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Και μάλιστα συνέλαβαν και τον Ιάσονα που τους φιλοξενούσε και έδωσε εγγύηση για να μπορέσει να γλιτώσει, να φύγει. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, εδώ θα μείνουμε λιγάκι. Εκείνο για το οποίο χαίρεται ο Απόστολος Παύλος για τους Θεσσαλονικείς και πιστεύω ότι χαίρεται και ο Θεός για μας, είναι αν η πρόθεσή μας είναι να μιμηθούμε όπως στη Θεσσαλονική, στις εκκλησίες στην Ιουδαία, και εμείς να μιμηθούμε τις εκκλησίες της πρώτης αποστολικής περίοδου. Ακριβώς, χωρίς να προσθέτουμε ούτε ένα γιώτα ή να αφαιρούμε. Και είναι απόλυτα ακριβής η περιγραφή των εκκλησιών της πρώτης αποστολικής περίοδου, γιατί είναι αυτό καθεαυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού το δεχόμαστε σαν Λόγο Θεού. Έχω ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να λένε αυτά τα λέει ο Παύλος. Και είναι άνθρωπος ο Παύλος, ο Χριστός τι λέει. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τουλάχιστον άφρονες. Γιατί εγώ τους απαντάω με τη χάρη του Χριστού, και όταν ακόμη ο Παύλος λέει γνώμη δίδω, προτιμώ τη γνώμη του Παύλου παρά τη δική σου ή οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου, και σε προτρέπω να προτιμάς και εσύ τη γνώμη του Παύλου παρά τη δική μου και οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου. Αλλά δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, η αλήθεια ότι είναι η γνώμη του Παύλου, είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού. Τούτο δω είναι ο αψευδής Λόγος του Θεού, και αν τον δεχθούμε σαν λόγο ανθρώπινο δεν θα ενεργεί θαυμασίως, γιατί ο λόγος ο ανθρώπινος δεν έχει δύναμη. Αν τον δεχθούμε όμως σαν λόγο Θεού, τότε θα ενεργείται μεταξύ μας θαυμασίως, γιατί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει όλους τους πιστεύοντας. Αλλά ιδιαιτέρως αν η πρόθεσή μας και η απόφασή μας και η προσπάθειά μας και οι ενέργειές μας και οι πράξεις μας είναι αυτόν τον λόγο, τον λόγο, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τον λόγο τον οποίον έγραψε ο Παύλος, ο Ματθαίος και όλοι οι άλλοι ευλογημένοι αδελφοί μας, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος, ο Μάρκος, να μην πούμε ποτέ και να μην σκεφτούμε ποτέ ότι είναι γραμμένος από ανθρώπινα χέρια, αν και πράγματι είναι, αλλά πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι είναι γραμμένος από ανθρώπινα χέρια, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο μας έχει παραδώσει στα χέρια μας τον αψευδή Λόγο του Θεού. Αφού λοιπόν τον πιστεύουμε, θα γίνουμε μιμητέ των εκκλησιών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Τι έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία? Τα ίδια θα κάνουμε κι εμείς. Κάθε πότε έκανε κοινωνία
η Αποστολική Εκκλησία κάθε Κυριακή. Κάθε πότε είχαν εκκλησία, κάθε μέρα. Γιατί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ενέμενον, λέει η Γραφή, πρώτον στη διδαχή των Αποστόλων. Κάθε μέρα στο Λόγο του Θεού. Με οποιοδήποτε τρόπο. Μα δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε? Επειδή έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε και πολύ δύσκολες δουλειές να κάνουμε και χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό, γι' αυτό πάντοτε ερχόμαστε στο Χριστό. Γιατί τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας αν ο Χριστός δεν μας βοηθήσει. Ο ίδιος μάλιστα ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει: ανεφεμού δεν δύναστε να πράξετε ουδέν. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία, για να πάρουμε δύναμη, να μας διδάξει για την ωφέλειά μας τις αλήθειες του ουρανού, να μας οδηγήσει δια Πνεύματος Αγίου εις πάσαν την αλήθεια, να μας διδάσκει πάντοτε την οδόν την οποία πρέπει να περιπατούμε, να μας ενισχύει, αλλά ταυτόχρονα και να μας ελέγχει και να μας προτρέπει, και εμείς να έχουμε πάντοτε την απόφαση της διόρθωσης στην καρδιά μας. Με έλεγξες για να διορθωθώ, βόηθαμε γιατί εγώ θέλω να διορθωθώ. Με ενίσχυσες, ας είναι ευλογημένο το όνομά σου. Με βοήθησες, ας είναι δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε. Και πάντοτε, αδελφοί, θα μας ευλογεί και θα μας βοηθεί ο Θεός, θα μας υπερασπίζεται. Γιατί είμαστε τα πρόβατα της βοσκής Του. Είμαστε ο λαός ο ειδικός Του. Και θέλουμε ο Χριστός μέσα από τρίβους δικαιοσύνης, από τα μονοπάτια τα δικά Του, να μας οδηγεί πραγματικά σε βοσκές φλοερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Δεν θέλουμε να ψάχνουμε μόνοι μας να βρούμε ανάπαυση στην ψυχή μας, ποτέ δεν θα τη βρούμε. Δεν θέλουμε μόνοι μας και με τη βοήθεια ανθρώπων να ψάχνουμε να βρούμε το καλό και το ωφελές και το ευλογημένο στη ζωή μας, δεν πρόκειται να το βρούμε. Μόνο ο Χριστός και θα μας το δείξει και θα μας οδηγήσει και θα μας το χαρίσει. Αλληλούια. Γι' αυτό ερχόμαστε στο Χριστό, στη διδαχή των Αποστόλων. Στην κλάση του Άρτου, κάθε Κυριακή, όχι μια φορά το χρόνο, κάθε Πάσχα, κάθε Χριστούγεννα, αλλά κάθε Κυριακή, γιατί κανένας μα κανένας δεν έχει δικαίωμα στον κόσμο αυτό να σου στερήσει την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού κάθε Κυριακή, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Όποιος τρώγει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωήν, αιώνιο. Εγώ μένω σε αυτόν και αυτός μένει σε μένα. Ποιος άνθρωπος μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία και να έρθει να μου πει εσμένα ή εσένα αυτή την Κυριακή δεν θα πάρει σωμά και αίμα Χριστού, γιατί εγώ στο λέω, το καταστατικό μου το λέει, η απόφαση της Εκκλησίας μας το λέει. Μη γέννητο, αδελφοί, κάθε Κυριακή η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και μόνο Κυριακή, όχι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο, κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος και μόνο κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος θα παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού, για να ετοιμαζόμαστε, να μετανοούμε. Θα μου πεις μόνο την Κυριακή θα μετανοούμε? Όχι, αλλά εκεί είναι μια ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να σταθούμε με αγιασμό και καθαρότητα, με συντετριμένη την καρδιά, με ταπεινωμένο το πνεύμα μπροστά στην παρουσία του Θεού και να πούμε «Έλεος Κύριε». Γιατί αν αναξίως λάβουμε μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, τούτο θα γίνει κατάκριση μας και θα παιδευόμεθα υπό του Θεού, για να μην παιδευόμεθα και κατακρινόμεθα μετά του κόσμου. Δεν θέλω λοιπόν εγώ να αρρωστήσω, θέλω να μετανοήσω. Αλληλούια. Θέλω να εξητήσω χάρη και έλεος από το Θεό. Και όχι μια φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο ή μια φορά το μήνα, όπως μου λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κάθε Κυριακή. Και στην κοινωνία μεταλλήλων. Εμείς δεν έχουμε άλλες παρέες. Παρέες μας δεν είναι από τον κόσμο. Δεν είναι από τη συγγένειά μας. Δεν είναι από τους φίλους μας. Εμάς φίλοι μας είναι μόνο τα παιδιά του Θεού. Και η κοινωνία μας είναι τα ευλογημένα παιδιά του Θεού. Το να ακολουθήσεις τον Χριστό, το έχω ξαναπεί, έχει κόστος. Αλλά το να μην ακολουθήσεις τον Χριστό έχει πιο μεγάλο κόστος. Το να ακολουθήσεις τον Χριστό θα αφήσεις μόνο την αμαρτία. Γιατί όποιος έχει τον Χριστό έχει τα πάντα. Τα πάντα. Την οικογένειά του, τα παιδιά του, τη δουλειά του, τη χαρά, την ευλογία, την ευτυχία, τη δοξολογία. Όλα τα έχει όποιος έχει τον Χριστό. Ποιος έχει τον Χριστό έχει τη ζωή.
Και οι υπόσχεσεις είναι τη ζωή την αιώνιο θα μας δώσει ο Θεός. Ένα πράγμα δεν έχει όποιος έχει τον Χριστό. Την αμαρτία, την οποία δεν θέλουμε όμως. Όποιος δεν έχει τον Χριστό, τίποτα δεν έχει. Ούτε τον Πατέρα, ούτε τίποτα άλλο. Ένα πράγμα έχει, μόνο την αμαρτία. Μόνο την αμαρτία απολαμβάνει αυτός που δεν έχει τον Χριστό. Γι' αυτό αδελφοί αγαπητοί, εμείς έχουμε τον Χριστό και η κοινωνία η δική μας, η παρέα η δική μας, η φιλία η δική μας, είναι τα αδέλφια μας. Όποιος θέλει τη φιλία του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Και η αγάπη του Θεού, του Πατρός, δεν είναι πάνω του. Και το τελευταίο, αδελφοί αγαπητοί, που ενέμενε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, είναι στις προσευχές. Δηλαδή στις προσευχές. Δηλαδή δεν θα προσευχηθεί το σπίτι μου, και στο σπίτι σου θα προσευχηθείς και είναι απαραίτητο μέσα στο ταμείο σου. Αλλά το ίδιο απαραίτητη είναι και η προσευχή της Εκκλησίας. Έχει δύναμη η προσευχή της Εκκλησίας. Στις νηστείες, στις προσευχές, στις ολονυχτίες. Και πιστεύω με τη χάρη του Χριστού από το Σεπτέμβριο, αφού περάσει αυτός ο μήνας, ο Αύγουστος των διακοπών και της χαλάρωσης, ελπίζω και πιστεύω όχι της χαλάρωσης ενώπιον του Θεού. Αλλά όταν θα έρθει ο Σεπτέμβριος θα ξαναρχίσουμε πάλι τον καλό τον αγώνα. Σε νηστείες, σε προσευχές, σε λονιχτίες, σε αλυσίδες προσευχών, όλα θα τα κάνουμε με τη χάρη του Χριστού. Αλλά γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι ό,τι κάνουμε δεν είναι για να έχουμε ανταπόδοση. Γιατί ό,τι μας δίνει ο Θεός, αδελφοί αγαπητοί, είναι κατά χάρη και δώρο. Ό,τι κάνουμε εμείς είναι μια προσφορά, ζώσα, Αγία, ευάρεστος στο Θεό, η λογική μας λατρεία που είναι το σώμα μας. Είναι μια θυσία που δεν θυσιάζουμε κάτι από τη ζωή μας για να πάρουμε, αλλά θυσιάζουμε κάτι από τη ζωή μας για να δοξάσουμε. Για δοξολογία είναι η προσευχή, για δοξολογία είναι η ολονυχτία. Βεβαίως, γιατί αν νηστέψουμε θα έχουμε και αιτήματα, και έχουμε αιτήματα. Ποια είναι τα αιτήματά μας, αυτά που δοξάζουν το Θεό. Και πώς δοξάζεται ο Θεός, να έχουμε καρπό πολύ και ο καρπός μας να μένει. Εγώ λέει σας διέταξα, λέει ο Χριστός, είναι η διαταγή. Διαταγή. Εγώ σας διέταξα να πάτε και να κάνετε καρπόν πολύ. Και ο καρπός σας να μένει. Γιατί εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μας ο ουράνιος. Άρα λοιπόν όταν προσευχόμαστε, προσευχόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα που δοξάζουν το Θεό και χαίρεται η ψυχή μας και ευχαριστείτε και το Πνεύμα το Άγιο, δεν λυπείτε. Ακόμη μέσα στην Εκκλησία του Χριστού κάνουμε, όπως είπαμε, ακριβώς όπως έκανε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δεν έχουμε μουσικές, τραγούδια, όργανα, ούτε ένα όργανο, ούτε πολλά όργανα. Δεν έπαιζε κιθάρα ο Απόστολος Παύλος, αλλά κήρυτε το όνομα του Ιησού Χριστού και δόξαζε τον Πατέρα του τον ουράνιο. Όπου και να βρισκόταν, μέσα στα σπίτια, μέσα στους οίκους, όπου και να βρισκόταν, μέσα στις συναθρήσεις. Η συνάθρηση της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας είχε συγκεκριμένα πράγματα. Και μόνο αυτά. Μετά οι άνθρωποι όταν χάθηκε το Πνεύμα το Άγιο πρόσθεσαν για να κάνουν πιο όμορφη τη συνάθρηση. Πώς θα κάνουμε πιο όμορφη τη συνάθρηση, να βάλουμε και μερικές φωτογραφίες. Πώς θα κάνουμε πιο κατανυκτική την σύναξή μας, θα χαμηλώσουμε και τούτο, θα βάλουμε και έναν πολυέλαιο, θα βάλουμε... Αδερφοί, δεν έρχεται έτσι η κατάνυξη. Και αν έλθει, δεν έχει αποτέλεσμα. Την κατάνυξη τη φέρνει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο ο Λόγος του Θεού σώζει τον αμαρτωλό. Μόνο ο Λόγος του Θεού γιατρεύει τον ασθενή. Μόνο ο Λόγος του Θεού, αλληλούια, παίρνει το βάρος, τη θλίψη και την αμαρτία από τον άνθρωπο. Αρκεί να είναι δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, ούτε θεολόγους ούτε ιερείς. Ιερεύς ο δικός μας και θεολόγος ο δικός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σώτος. Και δεν θέλουμε ανθρώπους να κυβερνάνε, ηγέτες, και να διοικούνε την Εκκλησία. Εμείς θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να διοικεί την Εκκλησία. Διότι όσοι διοικούνται υπό το Πνεύματος του Αγίου, αυτοί είναι αληθινά παιδιά Θεού. Μα γίνεται αυτό. Στην Εκκλησία του Χριστού μόνο αυτό γίνεται. Μα δεν υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που κυβερνάνε. Όχι!
Όχι αδελφοί, σας βεβαιώνω, όχι. Κάποτε είχε έρθει ένας αδελφός σε ένα γάμο. Συγχωρέστε με που θα το πω αυτό, αλλά θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Και έρχεται και λέει σε έναν άλλον αδελφό, αδελφός από άλλη εκκλησία. Και λέει σε έναν αδελφό από τη δική μας εκκλησία, ο Κοροβές σας έχει βάλει όλους να τρέχετε. Κοίταξε να δεις πώς τρέχουνε. Και εγώ σας ομολογώ εν το όνομα του Ιησού Χριστού, σε κανέναν δεν έχω πει τίποτα να κάνει. Το μόνο που κάνω είναι πηγαίνω και προσεύχομαι και ζητάω χάρη και έλεος από το Θεό. Να με βοηθήσει και εμένα. Δεν είναι αδελφοί να δώσει ο ένας εντολή στον άλλον. Τούτο θα γίνει βάρος και δεν θα έχει αποτέλεσμα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μας δίνει εντολή ο Χριστός. Γιατί κάθε ένας από εμάς έχει το δικό του έργο στην Εκκλησία. Και το δικό σου έργο δεν το ξέρω εγώ, ούτε μπορώ να το ανακαλύψω. Ο Θεός σε σένα θα το φανερώσει για να το εργάζεσαι με επιμέλεια. Και στο έργο το δικό μου ο Θεός σε μένα θα το φανερώσει για να το εργάζομαι με επιμέλεια. Και αν εγώ δεν το κάνω καλά το έργο του Θεού, θα βρει άλλο να το κάνει καλύτερα από μένα. Δεν με έχει και δεν σε έχει και δεν έχει κανένα μας ανάγκη ο Χριστός. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Εμείς τον χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι αλήθεια ότι κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Εμείς σώμα είμαστε. Ο Χριστός δίνει εντολές. Η κεφαλή δίνει εντολές. Στο χέρι, στο πόδι, στο μάτι, στο στόμα, στη γλώσσα, στο κεφάλι. Ο Χριστός δίνει εντολές. Δίνει εντολή, ο εγκέφαλος κινείται το χέρι. Δεν δίνει το χέρι εντολή στο χέρι. Δεν λέει το χέρι αριστερό, ρίξε μια σφαλιάρα. Δεν γίνεται έτσι αδερφοί. Δεν δίνει εντολή το ένα πόδι στο άλλο. Δεν δίνει εντολή το στόμα στο μάτι. Ο εγκέφαλος, η κεφαλή, αυτό είναι το υγιές σώμα. Ξέρετε ποιο είναι το ασθενές σώμα? Δεν σηκώνεται αυτό το χέρι, το βοηθάω να σηκωθεί γιατί είναι παράλυτο. Αυτό γίνεται. Και μέσα στην εκκλησία γίνεται. Μπορεί κάποιος να πέσει, να παραπέσει, να έχει και χαυνομένα σχήρας και παραλληλημένα γόνατα. Γιατί απέκαμε. Γιατί ολιγόστεψε η πίστη του. Θα πάμε να τον βοηθήσουμε. Αλλά και τούτο δεν είναι δική μας πρωτοβουλία. Όταν το ένα χέρι μου είναι παράλυτο και έρχεται το άλλο να το σηκώσει, σε αυτό το χέρι κάποιος έδωσε εντολή. Και εντολή έδωσε πάλι κεφαλή, που είναι ο Χριστός. Και η εντολή είναι μία. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Αυτή είναι η εντολή που έχεις και που έχω. Να αγαπάς τον αδελφό σου με την αγάπη που ο Χριστός σε αγάπησε. Και να υποτάσσεσαι στο Λόγο του Θεού και να κυβερνάσαι από τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για να είμαστε μια εκκλησία ζωντανή. Μια εκκλησία που να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, που να περπατάει βασιλιάς, καθώς είναι βασιλεύς των βασιλέων ανάμεσά μας ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι να περπατάει ένας άνθρωπος καμαρωτός με χρυσάφια και μασίμια και με περικεφαλαίες και όλοι να τον θαυμάζουμε και να τον προσκυνάμε. Το Χριστό προσκυνάμε και Αυτόν θέλουμε να περπατάει ανάμεσά μας με την ένδοξη, μεγαλοπρεπή στολή Του, τη βασιλική στολή όπως την εμφανίζει στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού. Αυτόν τον Χριστό θέλουμε. Και σε αυτή την εκκλησία θέλουμε να ανήκουμε, που πιστεύει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι, και μιμείται την πρώτη Αποστολική Εκκλησία που θέλουμε να είναι η μητέρα μας, η Νέα Ιερουσαλήμ, η μήτυρ πάντων ημών, η οποία και θα κατέβει στο τέλος και εκ του ουρανού ένδοξη. Μέσα σε αυτή θα κατοικήσουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Από εδώ αρχίζει η κατοίκησή μας στη Νέα Ιερουσαλήμ, αδελφοί. Δίπλα στον αδελφό σου. Αλλά στεκόμαστε προσοχή, με σέβας και με βλάβεια και με φόβο και τρόμο, εργαζόμενοι τη σωτηρία μας, προσοχή μπροστά στον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Αλληλούια. Ποιος είναι ο Κύριος της Εκκλησίας? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο αγαπημένος της Εκκλησίας? Ο Χριστός. Ποιος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο Θεός της Εκκλησίας? Ο Χριστός. Και Αυτόν όλοι μαζί δοξάζουμε. Και γι' αυτό ευχαριστεί το Θεό ο Απόστολος Παύλος και λέει: ευχαριστούμε το Θεό για σας, γιατί γίνατε μιμητέ των εκκλησιών του Θεού στην Ιουδαία, και το αποτέλεσμα είναι ότι και εσείς ταλαιπωρηθήκατε, γιατί είναι γεγραμμένο
όσοι θέλουσι να ζώσει ευσεβώς θέλουσι διωχθεί. Είναι γεγραμμένο, γιατί και αυτοί ήρθαν εναντίον σας, όπως ήρθαν και οι Ιουδαίοι που εθανάτωσαν τον Χριστό, εδίωξαν τους προφήτας και εδίωξαν ακόμη και όλους τους ανθρώπους που ομολογούν τον Χριστό και εμποδίζουν τους ανθρώπους να λελίσουν προς τα έθνη για να σωθούν. Είναι ενάντια προς το Θεό, δεν αρέσουν στο Θεό, αλλά είναι και ενάντια προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί αυτός, αδελφοί αγαπητοί, που εμποδίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου και στον Θεό δεν αρέσει, και ενάντιος, εχθρός όλων των ανθρώπων είναι, δηλαδή είναι συνέτερος, σύμμαχος με τον πρώτο εχθρό των ανθρώπων, το διάβολο και το σατανά. Από τη μια μεριά λοιπόν υπάρχει η Εκκλησία του Χριστού που θέλει να δοξάζει το Χριστός, και από την άλλη μεριά είναι οι ενάντιοι που θέλουν να σταματήσουν το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αλλά όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει η Γραφή, έφτασε επ' αυτούς η οργή μέχρι τέλους. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, μέσα σε αυτή την Εκκλησία, εκείνο που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού είναι πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός εξέλεξε για να υπηρετήσουν την Εκκλησία. Γιατί είπαμε, η Εκκλησία δεν έχει ηγέτες, δεν έχει προϊσταμένους, αν και υπάρχουν οι προϊστάμενοι πρεσβύτεροι, αλλά στα έργα τα αγαθά. Δεν έχει διοικητάς και κυβερνήτες, αλλά όμως έχει δούλους και υπηρέτες. Δούλους να δουλεύουν όλους τον Θεό και να υπηρετούν όλους τους αδελφούς στην Εκκλησία. Ωραίο αυτό το έργο, αδερφοί. Να υπηρετείς τους αδελφούς και να δουλεύεις Θεόν σόντα, αληθινό και αιώνιο. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Ποιος είναι το αφεντικό σου, ο Κύριος? Και ποια είναι η δουλειά σου? Υπηρέτης. Ωραία δουλειά. Δεν υπάρχει πιο ωραία. Δεν υπάρχει πιο ωραίο έργο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς σας υπηρετήσαμε όχι με κολακίες, να σας καταφέρουμε, να σας κάνουμε οπαδούς, ούτε με πρόφαση πλεονεξίας, ούτε να κερδίσουμε από σας, ούτε και θέλαμε δόξα παρά ανθρώπης, γιατί εμείς θέλουμε τη δόξα του Θεού, αλλά και ιδιαιτέρως, αν και είχαμε την εξουσία, δεν θελήσαμε να σας βάλουμε βάρος. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ενθυμίστε αδελφοί τον κόπο μας και το μόχθο μας, επειδή νύχτα και μέρα εργαζόμεθα για να μην επιβαρύνουμε κάποιον από σας, ώστε κηρύξαμε το Ευαγγέλιο του Θεού αδάπανο. Αυτή είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος δεν θέλει, παρόλο που λέει η Γραφή ότι ο Κύριος διέταξε οι κηρύττοντες το Ευαγγέλιο να ζώσουν εκ του Ευαγγελίου. Διέταξε. Όμως ο Απόστολος Παύλος με φανέρωσε από το Θεό, με οδηγεί από το Θεό, είπε πλην εγώ ουδέν τούτον μεταχειρίστην, ούτε έγραψα αυτά δια να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο και σε μένα. Δεν έγραψα ότι ο Θεός διέταξε οι κηρύττοντες του Ευαγγέλιου να ζώσει εκ του Ευαγγελίου. Εγώ δεν το χρησιμοποίησα αυτό. Γιατί? Γιατί προτιμώ να πεθάνω ή κάποιος να ματαιώσει το καύχημά μου. Έχει ένα καύχημα ο Απόστολος Παύλος εν Χριστώ Ιησού. Και το καύχημά του δεν είναι ότι κηρύττει το Ευαγγέλιο. Δεν καυχάται γιατί κηρύττει το Ευαγγέλιο, γιατί είναι κήρυκας, γιατί είναι πρεσβύτερος, γιατί είναι ποιμένας, γιατί είναι Απόστολος. Δεν καυχάται σε αυτό, γιατί σκέφτεται και λέει δυνατά, αλλά και προς εμάς, αλίμονό μου αν δεν κηρύξω το Ευαγγέλιο. Μου εδόθη, μου ενεπιστεύτη αυτή η χάρις, και αλίμονό μου αν δεν χρησιμοποιήσω, δεν εργαστώ το τάλαντό μου. Θυμάστε την παραβολή των ταλάντων. Με επίγνωση τα λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, γιατί ξέρει το Λόγο του Θεού, ο Κύριος του τον έχει αποκαλύψει. Πήρε ο ένας τα πέντε τάλαντα, έκανε άλλα πέντε. Πήρε ο έκανε στα δύο τάλαντα, ένα στα δύο τάλαντα, έκανε άλλα δύο. Και πήρε ο ένας το ένα το λιγότερο και το βάλε στην τσέπη και το κρύψε, γιατί φοβήθηκε και είχε και άλλες δουλειές να κάνει. Και ο Κύριος του είπε, δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Δεν έπρεπε τουλάχιστον τον τάλαντό σου να το βάλει στην τράπεζα για να πάρω τον τόκο?
Και εσύ το κρύψες. Και ο Απόστολος Παύλος αυτό λέει. Ουέησε με εάν δεν κηρύττω. Αν δεν εργάζομαι αυτό το οποίο μου είναι πιστεύει ο Θεός. Θα έρθει και να θα με ρίξει στο πύρ το εξώτερο. Εκεί που είναι οι άπιστοι, οι ασεβείς. Δεν καυχόμαι γι' αυτό. Αλλά εκουσίως εργάζομαι αυτό το οποίο μου εμπιστεύθηκε ο Θεός, γιατί αλίμονό μου αν δεν το εργαστώ. Και ποιο είναι το καύχημά σου? Το καύχημά μου, ο μισθός μου, είναι να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο του Χριστού δια της κηρύξεώς μου, ώστε να μην κάνω κατάχρηση της εξουσίας μου εν το Ευαγγελίο. Δεν θέλω να κάνω κατάχρηση. Δεν θέλω να εκμεταλλευθώ αυτή τη δυνατότητα που μου δίνει ο Θεός για να αυξηθεί το Ευαγγέλιο. Δεν θέλω να εκμεταλλευθώ εις βάρος των αδελφών μου. Η απόφασή μου είναι να υπηρετήσω τους αδελφούς μου. Όχι να εκμεταλλευθώ αυτή την εξουσία που μου δίνει ο Θεός. Δεν είναι ωραίο έργο, αδελφοί? Δεν είναι ωραία σκέψη αυτή? Μα είναι η γνώμη του Παύλου. Αλληλούια! Μ' αρέσει η γνώμη του Αποστόλου Παύλου. Γιατί έχει ωραίο αποτέλεσμα. Λέει, διότι κατά αυτόν τον τρόπο που δεν επιβαρύνω κανέναν, που δεν χρησιμοποιώ την εξουσία μου αυτή για να επιβαρύνω την εξουσία μου, για να επιβαρύνω την αγάπη των αδελφών, αλλά και τη διαταγή του Χριστού, γι' αυτό το λόγο είμαι ελεύθερος από όλους. Ελεύθερος λοιπόν πάντων. Η απόφαση του Αποστόλου Παύλου είναι: εδούλωσα τον εαυτό μου σε όλους. Αλληλούια. Δουλεύω με τα χέρια μου μέρα και νύχτα, γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω κανέναν αδελφό. Και κατά αυτόν τον τρόπο παραμένω ελεύθερος από όλους. Από όλους. Και καθώς ενώπιον του Θεού είμαι ελεύθερος από όλους, γιατί είμαι ελευθέρος ο Χριστός, τώρα μόνος μου υποδουλώνω τον εαυτό μου σε όλους, γιατί ένα επιθυμώ, να κερδίσω τους πλειοτέρους. Για να πάρεις δόξα, Παύλε? Όχι, αλλά εν τούτης δοξάζεται ο Πατήρ, εις το να φέρετε πολύ καρπό και ο καρπός σας να μένει, για να δοξαστεί ο Πατέρας του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Είναι όμορφο το Ευαγγέλιο, αδελφοί. Είναι όμορφο το Ευαγγέλιο όταν γίνεται με αγάπη και με ειλικρίνεια, όπως ο Απόστολος Παύλος. Έγινα λοιπόν εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω όμως τους Ιουδαίους. Έγινα εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων. Εις τους ανόμους ως άνομος, αν και δεν είμαι άνομος ενώπιον του Θεού, αλλά ένομος, νόμιμος για το Χριστό, για να κερδίσω τους ανόμους. Έγινα, και αυτό μου αρέσει, εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Τι σημαίνει αυτό? Εις τους ασθενείς ως ασθενείς, στους αδυνάτους, σαν αδύνατος. Μην με βλέπουν ότι είμαι παραπάνω από ό,τι είμαι, γιατί και εγώ είμαι αδύνατος, όπως και αυτοί. Και τους το ομολογώ. Δεν εμφανίζομαι σαν δυνατός, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι. Δεν εμφανίζομαι σαν αναμάρτητος, γιατί ξέρω ότι δεν είμαι. Δεν εμφανίζομαι σαν Άγιος, υπέροχος, Απόστολος, εν δυνάμει, γιατί ξέρω δεν είμαι. Ότι είμαι είναι η χάρις του Χριστού. Στους ασθενείς λοιπόν εμφανίζομαι σαν ασθενείς, για να παρηγορηθούν και να πούνε, αφού και ο Απόστολος Παύλος είναι ασθενής και τον ευλόγησε ο Θεός, και εγώ που είμαι ασθενής θα με ευλογήσει ο Θεός. Και λέει, αλήθεια, δεν προσποιείται, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά όταν λέει στους ασθενείς ως ασθενείς, ξέρει ότι είναι ασθενής. Όταν λέει στους Ιουδαίους ως Ιουδαίους, ξέρει ότι είναι Ιουδαίος. Όταν στους ανόμους ως άνομος, ξέρει ότι δεν μπορεί να περπατήσει στον νόμο. Γι' αυτό λέει, η νομιμότητά μου και η δικαιοσύνη μου είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Και έγινα εις πάντας τα πάντα, δια να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Εις τους πάντας τα πάντα. Και ξέρετε αυτό πόσο
πώς το έχω καταλάβει, αδελφοί, και επιτρέψτε μου να πω πώς μου το έχει δείξει ο Θεός. Αν θέλεις να κερδίσεις ένα παιδί, πρέπει να γίνεις και να φτάσεις στην ηλικία του. Όταν καθίσεις από πάνω και τον διδάσκεις, το παιδάκι θα φύγει και δεν θα ξανάρθει σε σένα. Δεν του κέρδισες την ψυχούλα και την αγάπη του. Όταν όμως γονατίσεις κοντά του, πόσο χαίρομαι, αδερφοί, όταν έρχονται παιδάκια, έρχεται τώρα το κοριτσάκι και μου λέει «Παππού, παππού», και χαίρομαι. Χαίρομαι, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Χριστός γεμίζει την καρδιά των αδελφών μας αγάπη ο ένας για τον άλλον. Μη γίνεστε, λέει η Γραφή, πολύ διδάσκαλοι, γιατί να φτάσετε σε κατάσταση που θα κατακριθείτε. Καλύτερα, αδελφοί, να είμαστε και να παραμένουμε πάντοτε μαθητές του Χριστού. Και καθώς είναι η πραγματικότης, αδύνατη. Δεν θέλω, λέει, να φρονείτε υπέρ του ό,τι είναι γεγραμμένο, αλλά να φρονείτε ώστε να σοφρονείτε. Και αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι είναι τι ενώ δεν είναι, τον εαυτό του εξαπατά. Τι ωραία που μας τα λέει ο Λόγος του Θεού. Τίποτα δεν είσαι, αδερφέ. Τίποτα. Και ό,τι έχεις είναι δώρο Θεού και χάρις Θεού. Έτσι και τραβήξει λίγο ο Θεός την παρουσία του από σένα, έχασες τα πάντα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί αγαπητοί, θέλει να αποκαλύψει την αλήθεια, την πραγματικότητα για τον εαυτό του. Να μην φαίνεται μεγαλύτερος. Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ είμαι Ιουδαίος. Εσύ είσαι άνομος και εγώ είμαι άνομος. Εσύ είσαι ασθενής και εγώ είμαι ασθενής. Εσύ είσαι τα πάντα και εγώ είμαι τα πάντα. Τίποτα δηλαδή. Για να κερδίσω τους πάντες. Δεν κάνει πολιτική ο χριστιανός. Δεν λέει ψέματα, δεν υπερβάλλει. Αλλά όμως, αδερφοί αγαπητοί, λέει όλη την αλήθεια. Δεν την κρύβει. Τι να σας πω και τι να μου πείτε, αφού ομοιοπαθείς είμαστε. Ομοιοπαθείς άνθρωποι είμαστε. Τι να με θαυμάσεις και να σε θαυμάσω. Χαθήκαμε, αδερφοί. Να προσπαθήσω να σου προκαλέσω θαυμασμό ότι είμαι μεγαλύτερος από σένα ή να σε συστήσω ότι είσαι μεγάλος ανάμεσα στην Εκκλησία. Χαθήκαμε, αδερφοί. Δεν κάνει πολιτική, αλλά λέει την αλήθεια και όλη την αλήθεια. Δεν κρύβεται και πέφτουμε και θυμώνουμε. Δεν είναι καλό, μετανοούμε. Αλλά η αγάπη του Χριστού καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Και αν δεν βλέπετε τις δικές μου αμαρτίες, είναι γιατί η αγάπη του Χριστού τις κρύβει. Και αν δεν βλέπω τις δικές σου αμαρτίες, είναι γιατί η αγάπη του Χριστού τις κρύβει. Και αν κανείς δεν βλέπει και δεν πρόκειται ποτέ να δει τις αμαρτίες μας και τα λάθη μας, είναι γιατί η αγάπη του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού, παίρνει τις αμαρτίες μας και τις πετάει στα βάθη της θαλάσσης. Και τι φαίνεται? Φαίνεται, αδερφοί αγαπητοί, το ημάτιο το λευκό που μας έδισε ο Χριστός. Αυτό βλέπουμε. Απάνω σου βλέπω ένα ημάτιο λευκό. Αλλά δεν είναι δικό σου. Ο Χριστός στο δώσε και ο Χριστός σέντισε και ο Χριστός το διατηρεί καθαρό και ο Χριστός θα το διατηρήσει μέχρι τέλους για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Σείς είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι ανάμεσά σας φερθήκαμε οσίως, δικαίως και αμέμπτος». Αυτή είναι η συμπεριφορά μας. Μάρτυρες είσαστε εσείς, αλλά μάρτυρες είναι και ο Θεός. Ότι φερθήκαμε οσίως, με καθαρότητα, με αγιασμό, χωρίς υποκρισία, επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Με καθαρότητα, πάντα στα μάτια σας κοίταζα και όχι στην τσέπη. Πάντα στα μάτια σας κοίταζα και όχι κρυφά και με υποκρισία. Και πάντα, λέει η Γραφή, σας προτρέπαμε και σας παρηγορούσαμε. Η συμπεριφορά μας ήταν οσίως, όσια, δικαίως, με δικαιοσύνη Θεού, όχι με αδικία, όχι με προσωποληψία. Εσύ είσαι φτωχός, κάτσε εκεί κάτω. Εσύ είσαι πλούσιος, εδώ μπροστά. Εσύ είσαι μορφωμένος, πιο μπροστά. Εσύ είσαι και αγράμματος, κάτσε εκεί και μη μιλάς. Να κρύβεσαι, να μην χαλάσει η εικόνα της Εκκλησίας. Η εικόνα της Εκκλησίας, αδερφοί αγαπητοί, είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Χριστού. Το σώμα του Χριστού.
και δεν έχουμε ανάμεσά μας μεγάλους και μικρούς. Όλοι είμαστε ελάχιστοι. Όχι μεγάλοι, όχι μικροί, ελάχιστοι. Και μακάρι να βλέπεις τον εαυτό σου αλλά και τον αδελφό σου σαν ελάχιστο, γιατί εκείνη τη στιγμή ο Χριστός, εκείνη την ημέρα εκεί πάνω, όταν πια θα έχουν τελειώσει όλα, θα σου πει: «Έλθετε σεις οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε τη βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου, γιατί επίνασα και μου δώσατε να φάγω». Και οι δίκαιοι θα πούνε: «Πότε, Κύριε, σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, φυλακισμένο, ασθενή, εφόσον κάνατε σε έναν των αδελφών μου τον ελαχίστον, σε μένα κάνατε». Τι ωραία, αδερφοί, να είμαστε μια εκκλησία ελαχίστων. Όχι μεγάλων, ούτε μικρών. Ελαχίστων, αδερφοί. Ώστε ό,τι κάνεις τον αδελφό σου να το κάνεις τον ίδιο τον Χριστό. Με επίγνωση. Χωρίς προσωποληψία, χωρίς αδικία. Όχι, λέει η Γραφή, αδίκως αλλά δικαίως. Όχι με πονηριά αλλά οσίως. Και αμέμπτος. Ακατακρίτως. Χωρίς κανένας να μπορεί να σου δώσει μομφή ότι έχεις υστεροβουλία, ότι έχεις κάτι πίσω, ότι κάνεις κάτι γιατί έχεις μία πίσω σκέψη. Όλα, αδερφοί αγαπητοί στους χριστιανούς, είναι καθαρά. Γιατί στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά. Όλα είναι καθαρά. Και το γέλιο καθαρό. Και το φίλημα εν Χριστώ Ιησού καθαρό, χωρίς πονηριά. Και το χαιρέτισμα καθαρό, ένδοξο στην παρουσία του Θεού. Αλλά ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, και ο έλεγχος είναι καθαρός. Δεν είναι έλεγχος για να σε ταπεινώσει. Είναι για να διορθωθούμε και να πλησιάσουμε και πάλι τη δόξα του Θεού. Αλλά και αν αμαρτήσει ο αδελφός σου, πόσες φορές την ημέρα, 7, 70 φορές το 7, και σου ζητήσει συγχώρεση, η συγχώρεσή σου είναι καθαρή, είναι αληθινή. Δεν είναι «σε βαρέθηκα». Αδελφέ, δεν θα βαριόμαστε ένας τον άλλον. Υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Σε βαρέθηκα, όλο γκρινιάζεις. Ξέρετε πόσο άσχημο είναι αυτό? Πολύ άσχημο. Θυμάμαι πώς μου το έχει δείξει ο Θεός πολύ απλά. Έναν υψάκι μου όλο γκρινιάζε. Και του είπα κάποια στιγμή: «Σε βαρέθηκα, όλο γκρινιάζεις». Και βάλει τα κλάματα. Μικρό ήτανε. «Δεν με αγαπάει. Με βαρέθηκε». Να σας πω κάποιον που δεν μας βαριέται ποτέ, αδερφοί. Το ξέρετε? Αλληλούια, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός δεν μας βαριέται πολύ. Πόσες φορές δεν του έχουμε γκρινιάσει? Πόσες φορές δεν του έχουμε παραπονηθεί? Πόσες φορές δεν τον έχουμε λυπήσει? Αλλά πάντοτε ο Χριστός μας λέει: «Σ' αγαπάω, παιδί μου». Τι ωραία, αδερφοί, να αγαπάμε και εμείς τους αδελφούς μας έτσι όπως ο Χριστός μας αγάπησε. Χωρίς να βαρεθούμε ποτέ, χωρίς να αποκάνουμε, χωρίς να κουραστούμε. Τι ωραία και να αισθάνομαι ότι μπαίνω σε μια εκκλησία που όλοι οι αδελφοί με αγαπάνε έτσι. Και τα λάθη μου. Αλλά δεν πειράζει. Τι ωραία, αδερφοί, να λέμε όλο «δεν πειράζει». Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτή είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας. Αυτή είναι η εκκλησία που είναι γεμάτη από αγάπη, γεμάτη από συγχωρητικότητα. Σε αυτή την εκκλησία ο Χριστός θέτει θύρα νεογμένη που κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Στην εκκλησία της συγχωρητικότητος, της μακροθυμίας, της αγάπης. Στην εκκλησία της υπηρεσίας. Στην εκκλησία που φύλαξε το Λόγο του Θεού. Που δεν το όνομα του Κυρίου δεν το ατίμασε αλλά πάντοτε το ύψωνε. Αλλά ιδιαιτέρως, αδελφοί αγαπητοί, που έχει επίγνωση της μικρής δύναμης που έχει. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει επίγνωση της μικρής δύναμης. Αυτόν θα ευλογήσει ο Θεός. Όταν πήγε στο Μωυσή και του λέει: «Εσένα διάλεξα να βγάλεις έξω το λαό μου», ο Μωυσής είπε: «Εμένα βρήκες». Δεν κάνω το. Πήγε, βρες κανέναν άλλον καλύτερο. Τον πιο μικρό διάλεξες. Και ο Θεός του είπε: «Ακριβώς. Επειδή είσαι ο πιο μικρός, γι' αυτό σε διάλεξα». Αλληλούια. Και όταν και ο Σαμουήλ με οδηγεί από το Πνεύμα το Άγιο πήγε να βρει τον βασιλιά μετά τον Σαούλ,
Και ήρθε ο πρωτότοκος, ένας ψηλός λεβέντης, ο Ηλιάβ, λέει αυτός είναι. Και του λέει ο Κύριος, όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός, δεν είναι αυτός. Λέει ο δευτερότοκος θα είναι. Όχι, λέει, δεν είναι αυτός. Ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος, δεν είναι αυτός. Όλα τα παιδιά τα έφερε ο ΙΕΣΕ. Να και τα 7 είναι εδώ. Και το πνεύμα του Άγιο του λέει, δεν είναι κανένας από αυτούς. Και ο Σαμουήλ λέει, έχεις κανέναν άλλο, ναι. Λέει, έχω ένα μπιτσιρικά, ένα μικρό εκεί πέρα στα πρόβατα. Του έχω δώσει 3-4 πρόβατα και τα φυλάει. Έτσι τον έβλεπε ο ΙΕΣΕ. Μικρό. Λέει, για φωνάξε τον εδώ. Και έρχεται ο πιτσιρικάς, 17 χρονο παιδάκι. Και του λέει ο Κύριος, αυτός είναι. Αλληλούια, αυτός είναι. Μα αυτό είναι μικρός, κοτσάμι παλικάρι ο Ηλιάβ. Όχι το φαινόμενο. Την καρδιά με ενδιαφέρει εμένα. Και φωνάζει ο Θεός, Εύρον Δαβίδ τον του ΙΕΣΕ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως της θέλει πράττει σ' όλη του τη ζωή το θέλημά μου. Αλληλούια. Μα είναι μικρός, μα μικρούς ψάχνει ο Θεός. Και μάλιστα, αδελφοί αγαπητοί, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε κάτι που είναι ακόμη καλύτερο. Εγώ πρέπει να ελαττώνουμε και αυτός να μεγαλώνει. Αλληλούια. Είμαι μικρός, αλλά πρέπει να μικρύνω ακόμη πιο πολύ για να μεγαλώνει ο Χριστός στη ζωή μου. Και ο Απόστολος Παύλος είπε επίσης, πάρα πολύ ωραία, στην αδυναμία μου. Εγώ θα έλεγα, όταν είμαι δυνατός, τότε φαίνεται τη δύναμη του Θεού. Όμως ανάποδα τα λέω εγώ. Ο Απόστολος Παύλος, σας είναι ευλογημένο το όνομα του Χριστού για αυτόν τον άνθρωπο που βρήκε. Στην αδυναμία μου η δύναμη του Θεού αποδεικνύεται τελεία. Όταν εγώ μικραίνω, τότε δοξάζεται ο Χριστός. Όταν εγώ μεγαλώνω, χάνεται ο Χριστός. Κύριε Θεέ μου, κάνε μας μια τέτοια εκκλησία που να αποτελείται από μικρούς, πολύ μικρούς, πάρα πολύ μικρούς, από ελάχιστους, όμως αδελφούς του Χριστού. Εφόσον κάμετε σε έναν των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ κάνετε. Να είμαστε ελάχιστοι, αλλά αδελφοί του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς που φερθήκαμε ενώπιόν σας οσίως, δικαίως και αμέμπτος, δεν κάναμε άλλη δουλειά. Σας προτρέπαμε και σας παρηγορούσαμε. Σας προτρέπαμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και σας παρηγορούσαμε, γιατί ο άνθρωπος ένα πράγμα χρειάζεται, αδερφοί. Και ένα πράγμα μπορούμε να το προσφέρουμε. Παρηγοριά. Όχι παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του, που λένε οι άνθρωποι, αλλά παρηγοριά δια του Ιησού Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αληθινή παρηγοριά. Όταν ήρθε ο Ιάιρος και του είπανε, πέθανε το παιδί σου, άστο, μην ενοχλείς τώρα τον διδάσκαλο. Ο Χριστός τον παρηγόρησε, μη φοβού, μόνο πίστευε. Πάμε στο παιδί. Ωραία παρηγοριά αυτή, αδερφοί. Μια παρηγοριά που φέρνει μια ελπίδα, την ελπίδα του Ευαγγελίου. Μια ελπίδα, τα καλά νέα του Ευαγγελίου, ότι τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, αλλά και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Μια παρηγοριά ευλογίας, ότι ο Ιησούς Χριστός την κατάρα με το λόγο του τη μετατρέπει σε ευλογία. Το σκοτάδι με το λόγο του το κάνει φως και μάλιστα αιώνιο. Την αμαρτία με το λόγο του, με το αίμα του, την κάνει αγιασμό και καθαρότητα. Αλληλούια. Ποιο μπορεί να είναι, αδελφοί αγαπητοί, το πρόβλημά μας? Ποιος μπορεί να είναι ο εχθρός μας? Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Τι μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τι είναι αυτό? Και να το διαβάσουμε τελειώνοντας, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό το όμορφο κεφάλαιο που λέει η Γραφή. Τι λοιπόν θέλουμε υπή προς ταύτα, εάν ο Θεός είναι υπερημών, τι θέλει είστε καθημών? Επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδοκε αυτόν υπερπάντων ημών, πως και με ταυτού δε θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα? Όποιος έχει το Χριστό έχει τα πάντα. Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού?
Ο Θεός είναι ο δικαιών. Τι στέλει είστε, ο κατακρίνων, ο Χριστός, ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις μεσητεύει υπέρ ημών. Τι στέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Προσέξτε αδελφοί, δεν λέει τι, λέει τις. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, και συνεχίζει, θλίψεις, στενοχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα. Εις πάντα τα αυτά υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Όλα θα τα νικήσεις αδερφέ, και όχι θα τα νικήσεις, θα τα υπερνικήσεις, θα τα συντρίψεις, όχι εσύ, ο αγαπήσασε ο Ιησούς Χριστός. Τα πάντα δύναμε δια του Ιησού Χριστού, ως τις κάμνη μας πάντοτε να θριαμβεύομεν. Αλληλούια. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού που τον πιστεύουμε. Τον πιστεύουμε. Αμήν. Τον πιστεύουμε ότι είναι Λόγος Θεού. Αλλά και επιθυμούμε, θέλουμε να μιμούμεθα τις εκκλησίες του Θεού της πρώτης αποστολικής περίοδου, για να βλέπουμε το Λόγο του Θεού να ενεργείται ανάμεσά μας σαν Λόγος Θεού καθώς είναι. Αμήν.